Μαυρίνης, γιορτάσαμε παντιερικά τα Ελευθέρια ή μάλλον την 28η Οκτωβρίου του 1940, όπου η Ελλάδα έδωσε τη μεγάλη μάχη, νίκησε τους πολυαρίθμους Ιταλούς και μαζί με την υπεραγία Θεοτόκου ενηχήσαμε και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως. Και εύχομαι ολόκληρα πάντοτε η πατρίδα μας και η Ελλάδα μας να μένει ελεύθερη. Όλες αυτές τις μέρες με αποκορύφωμα τη σημερινή, οι απαταγού Έλληνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης τιμήσαμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, την επέτειο του θρηλυκού όχι. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της χώρας, αλλά και όλης της Ευρώπης, γιατί ουσιαστικά η νίκη της Ελλάδος επί της Ιταλίας σηματοδοτούσε την πρώτη νίκη του ελεύθερου τότε κόσμου ενάντια στις δυνάμεις του φασισμού, του ναζισμού, ενάντια στις δυνάμεις του άξονα. Όλους αυτούς, τους ήρωες του 40, οι οποίοι αγωνίστηκαν για ελευθερία, για πατρίδα, για θρησκεία, για οικογένεια, ένας ελάχιστος χώρος τιμής προς όλους αυτούς είναι η διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μνήμης. Δεν ξεχνούμε. Θυμόμαστε, σεβόμαστε, τιμούμε τους προγόντους μας στους οποίους οφείλουμε τα πάντα και βεβαίως εργαζόμαστε όλοι για να αποτρέψουμε νέους πολέμους. Θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους τους Έλληνες αλλά και για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν όλες αυτές τις μέρες, τους εκπαιδευτικούς, την νεολαία της Φλόρινας η οποία παρέλασε, το στρατό, τα σώματα ασφαλείας, τους πολιτιστικούς συλλόγους και γενικά όλους τους επώνυμους και ανώνυμους συντελεστές όλων των εκδηλώσεων και των παρελάσεων. Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Ελλάδα αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, δεν απειλεί και δεν απειλείται. Εάν όμως χρειαστεί και αν απαιτηθεί και αν κάποιος τολμήσει, η τρισχιλιόχρονη ιστορία μας έχει δείξει ότι θα επαναληφθεί ένα ηχηρό όχι μαζί με ένα μολόνα δε. Χρόνια πολλά σε όλους, πάντα ελεύθεροι. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι μέρα μνήμης. Η μνήμη αποτελεί ώρα επιβίωσης για το λαό μας, όπως και για όλους τους λαούς. Εγώ αυτό που πρέπει να επισημάνω σήμερα είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που πολεμήσαμε ενωμένοι όλοι οι Έλληνες ήταν ο φασισμός. Ήταν εξωτερική απειλή βέβαια και η πατρίδα, άρα τα σύνορα της χώρας μας, αλλά και ο φασισμός και το λέω γιατί δυστυχώς έχουμε φαινόμενα και στις μέρες μας, στις ευρωπαϊκές χώρες, ρατσισμού, μυσαλλοδοξίας, ξενοφοβίας. Άρα δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πολεμήσαμε ενάντια στον φασισμό. Ενωμένοι όμως και ένα μήνυμα που μπορεί να βγει από αυτή τη μεγαλειώδη νίκη του ελληνικού λαού είναι ότι όταν είναι ενωμένοι υπάρχει μια δυναμική η οποία νικάει τον φόβο, φέρνει την ελπίδα και τελικά τη νίκη. Χρόνια πολλά σε όλους και ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναδούμε μια τόσο σκοτεινή σελίδα της ιστορίας και δεν θα ξανασηκώσει κεφάλι ο φασισμός. Χρόνια πολλά, ημέρα ιστορικής και εθνικής μνήμης. Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940 εμπνέει, οδηγεί και καθοδηγεί εμάς τους νέους Έλληνες σε έναν δρόμο ανάπτυξης, ανόδου και ευημερίας. Ο αγώνας και η θυσία όλων των προγόνων μας που ενωμένοι αντιμετώπισαν τον άξονα της δυνάμεις της κατοχής δίνοντας τις μάχες από τα βουνά της Πίνδου μέχρι την Εθνική Αντίσταση, σηματοδοτεί και εμπνέει σήμερα όλους εμάς ότι μόνο με εθνική ομοψυχία, ενότητα και κοινή συμπόρευση μπορούμε ως έθνος και ως λαός να πετύχουμε αυτά που μας αξίζουν και αυτά που μας ανήκουν. Χρόνια πολλά σε όλους σας, να είστε καλά. Χρόνια πολλά, 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες και λαμπρές ιστορίες στην ιστορία της πατρίδας μας και ένα ορόσημο για το μέλλον της χώρας μας. Είναι μέρα τιμής και ευγνωμοσύνης σε γνωστούς και άγνωστους ήρωες που θυσίασαν την ύπαρξή τους και έκαναν πράξη το όραμά τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Αλλά κυρίως είναι μέρα
εκτίμησης, μέρα στοχασμού, μέρα που πρέπει να επιθυμόμαστε, παραδειγματιζόμενοι για ένα νεότερο, για ένα καλύτερο μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στην παρέλαση, να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και η Παναγία να έχει την υποσκέψη της πατρίδας μας.